Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neacreate.gr. Την τελευταία της πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου άφησε μια γυναίκα ηλικίας 55 ετών, η οποία είχε προσβληθεί από τον ιό της γρίπης Ι1Ν1. Οι νεκροί πλέον στην Κρήτη από τον ιό της γρίπης φτάνουν τα 5 άτομα. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και ισχυρούς βόρειους ανέμους αναμένεται στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Η κακοκαιρία θα είναι ιδιαίτερα αισθητή το Σαββατοκύριακο, ενώ για αναλυτική πρόγνωση του επερχόμενου κύματος ψύχους επισκεφτείτε το neacreate.gr. Χάθηκε και πάλι στα νερά του όπως ελέμει το πάλι ποτέ γεμάτο ζωή χωριό του Ηρακλείου το Σφεντίλι. Και επειδή όσο η Ατλαντίδα της Κρήτης θα παραμένει βυθισμένη, δεν μπορούμε να την απολαύσουμε από κοντά. Γι' αυτό λοιπόν πληκτρολογήστε neacreate.gr και δείτε ένα μοναδικό βίντεο με τα μισοβυθισμένα σπίτια του χωριού που διακρίνονται ακόμη πάνω από τη στάθμη του νερού. Ακολουθήστε το neacreate.gr σε Facebook, Instagram και Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neacreate.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.